Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Δεύτερη ευκαιρία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα δοκιμάσει να δώσει το πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έγκαιρης Προειδοποίησης και Δεύτερης Ευκαιρίας Επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Κόσμου, στοχεύει να συμβάλλει στην παροχή εξειδικευμένης βοήθειας στις επιχειρήσεις να προβαίνουν εγκαίρως σε αναδιάρθρωση, ώστε να διασώζονται οι θέσεις εργασίας και να διατηρείται η αξία τους. Σε πρώτη φάση αναμένεται να βοηθηθούν 700 επιχειρήσεις. Σήμερα και αύριο, στο περιθώριο της Συνόδου της G7 στο Μπάρι της Ιταλίας, θα πραγματοποιηθεί το Washington Group, όπου θα γίνει πολιτική συζήτηση για τις λεπτομέρειες ελάφρυνσης του χρέους. Των πολιτικών αποφάσεων θα ακολουθήσει μια πρώτη τεχνική επεξεργασία των μέτρων για το χρέος και συζήτηση για το ύψος των πλεονασμάτων στο Euro Working Group της προσεχούς Δευτέρας 15 Μαΐου. Επιταχυντής της συμφωνίας για το χρέος, η σύγκληση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Γερμανίας. Οι δύο πλευρές εμφανίζονται να αποδέχονται ως επαρκές για την απομείωση του χρέους μεσοπρόθεσμα το περίγραμμα των αποφάσεων του Euro Group του Μαΐου του 2016. Φόβοι ότι θα χαθούν τα χρήματα από το Εξοικονομώ 2 εκφράζουν εκπρόσωποι της αγοράς και των φορέων και καταγγέλνουν ότι το πρόγραμμα κινδυνεύει να αναβαγίσει εξαιτίας της κολλησιεργίας που σημειώνεται από την πλευρά του Υπουργείου Ενέργειας. Ο κανονισμός ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, η αναθεώρηση του οποίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για να ξεκολλήσει το πρόγραμμα, εκκρεμεί από το 2014, ενώ το Υπουργείο τον τελευταίο χρόνο αναβάλει από μήνα σε μήνα την προκήρυξη του προγράμματος. Το τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το Γενικό Δίκτυμο να κυμαίνει σε 795,21 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,24% σε άνοδο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.